Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο, θα ξεκινήσω με την τροπολογία. Και θα μου επιτρέψετε να πω μερικές σκέψεις που είπα στην... μερικές σκέψεις που είπα και κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έχει προβληθεί από πολλούς, είχα πει, η άποψη και μάλιστα συχνά και ως αξίωμα ότι η ελληνική πολιτεία στέρισε από τον Νίκο Ρωμανό τις εκπαιδευτικές άδειες, ένα κεκτημένο δικαίωμα που του χάρισε η εισαγωγή του στο νότο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα καταλήγουν οι θειασότητες της θεωρίας αυτής, μη χορηγώντας τις άδειες αυτές, η πολιτεία εκδικείται το Ρωμανό για τις απόψεις του και τις πράξεις του. Κατηγορηματικά λέω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι αληθές. Η δημοκρατία δεν εκδικείται και δεν την μπορεί με βάση το φρόνημα. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς που με τόση ευκολία, απολυτότητα διακινούν το σενάριο που ανέφερα, διάβασαν έστω τι λέει ο σοφρονιστικός κώδικας πριν προβούν στις εκτιμήσεις αυτές. Γιατί και μια απλή ανάγνωση θα κλόνιζε αυτή τη βαθιά σιγουριά με την οποία εκφράζονται. Από την απλή ανάγνωση λοιπόν προκύπτει πως ο επιτυχών στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας δεν δικαιούται αυτόματα εκπαιδευτική άδεια. Δικαιούται όμως να τη ζητήσει. Και υπάρχουν οι αρμόδιοι, το Δικαστικό Συμβούλιο και ο ανακριτής που διέταξε την προσωρινή κράτηση, αν πρόκειται για υπόδικο, που με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε περίπτωσης, αλλά και με βάση τα κριτήρια του νόμου, θα κρίνουν αν θα τελάβανε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αρμόδιοι είναι το Δικαστικό Συμβούλιο, του οποίου προείσταται δικαστικός λειτουργός και ο ανακριτής. Όσοι μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τον νόμο, θα κατάλαβαν ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε ελάχιστες πιθανότητες να λάβει εκπαιδευτική άδεια, ιδίως από τη στιγμή που είναι υπόδικος για άλλα δικήματα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. Όχι γιατί δεν θα παίρνει άδεια, όχι γιατί το θέλει η κυβέρνηση, όχι γιατί το θέλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά επειδή έτσι ορίζει ο νόμος, τον οποίο ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα που προανέφερα. Λένε πολλοί, μα δεν γίνεται ο Υπουργός να κάνει παρέμβαση στα αρμόδια όργανα ώστε να γνωμοδοτήσουν διαφορετικά ακόμα και αντίθετα στον νόμο και τη συνείδησή τους. Σε αυτούς απαντώ, αυτό θέλετε. Έναν Υπουργό Δικαιοσύνης που να τηλεφωνεί στους κατά το Σύνταγμα αδέσμευτους δικαστικούς λειτουργούς και να επιβάλλει αποφάσεις που επιθυμεί ο ίδιος ή ζητεί η κοινή γνώμη. Αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Άλλοι πάλι λένε, μα αφού ο Ρωμανός δεν δικαιούται εκπαιδευτικές άδειες, γιατί το επέτρεψε να δώσει εξετάσεις. Ακούγεται αληθοφανές, αλλά δεν αντανακλά την αλήθεια. Ο Νίκος Ρωμανός και ο κάθε Νίκος Ρωμανός μπορεί σήμερα να μην δικαιούται εκπαιδευτική άδεια, σήμερα. Αλλά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης και τις οποίες εξετάζουν τα αρμόδια όργανα που χορηγούν τις άδειες. Έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές και θα ξανασυμβεί. Αν ίσχυε το επιχείρημα που σας ανέφερα, τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος? Θα προτιμούσαμε δηλαδή οι κρατούμενοι να εξετάζονται απριόρι πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και αν κρίνονται ότι δεν δικαιούνται τη δεδομένη στιγμή εκπαιδευτική άδεια να αποθαρρύνονται από το να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές? Αυτή είναι η λειτουργία μιας υπεύθυνης πολιτείας. Δεν πρέπει ο κρατούμενος να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να αλλάξει, να προοδεύσει, να ενταχθεί και πάλι στην κοινωνία? Επομένως, η πολιτεία δεν στέρισε από τον Νίκο Ρωμανό εκπαιδευτικές άδειες που δικαιούται. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και να το κατανοήσουν τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό ζήτημα τι δικαιούται και τι θα έπρεπε να δικαιούται ένας έγκλειστος που πετυχαίνει την εισαγωγή του σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μιλώ για το δικαίωμα στη μόρφωση. Και στον τομέα αυτό πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, εφόσον αποδεχόμαστε ότι στο μέτρο του δυνατού πρέπει να διευκολύνουμε τους κρατούμενους να σπουδάσουν εφόσον το επιθυμούν. Επαναλαμβάνω, το προστατευόμενο αγαθό είναι το δικαίωμα στη μόρφωση. Και αυτό το δικαίωμα, αν οι ιδιαίτερες περιστάσεις κάποιου κρατούμενου δεν επιτρέπουν τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, πρέπει να βρεθεί τρόπος να στηριχθεί. Ευτυχώς η τεχνολογία σήμερα μας δίνει λύσεις που παλαιότερα θα ήταν δυσκολότερα εφικτές. Την τροπολογία που εισηγούμαστε μαζί με τον Υπουργό Παιδείας θα έπρεπε να τη συγκεθούμε ακόμη και αν δεν είχε προκύψει η υπόθεση του Νίκου Ρωμανού.
Με βάση αυτή τη διάταξη θα έχουν οι κρατούμενοι τη δυνατότητα διαποστάσεως και με κάθε πρόσφορο μέσο να παρακολουθούν τις σπουδές τους εφόσον δεν τους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια. Το λέω αυτό και απαντώ και στην κυρία Κατριβάνου ότι καθυστερήσαμε. Μα μήπως και ο νομοθέτης δεν ήταν που δεν προέβλεψε τέτοιες περιπτώσεις. Και αναφέρομαι και νομίζω και εσείς είστε στην Επιτροπή του νέου σοφρονιστικού κώδικα που καταθέσατε με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. Τροποποιήσετε το 58. Γιατί δεν το τροποποιήσετε? Γιατί δεν το τροποποιήσατε? Το έχετε αφήσει το ίδιο. Είναι και ο κύριος Κοτσούμπας εδώ πρόεδρος της Επιτροπής. Γιατί απλούστατα δεν προέκυψε μια τέτοια υπόθεση. Δεν τη σκεφτήκατε. Και θεωρούσατε επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο. Φέρατε ένα κώδικα προοδευτικό, πολύ καλό. Τον είπαμε και στη Βουλή ότι πρέπει να έρθει στις Επιτροπές. Αλλά το 58 δεν το τροποποιήσατε. Θα ήθελα να κλείσω την παρένθεση αυτή με μια ευχή. Θα ήθελα, εγώ τα λέω αυτά για να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ούτε κανείς καθυστερεί κατεπίτηδες ή όχι. Απλώς κινούμεθα προς μια σωστή κατεύθυνση, φαντάζομαι καλό πιστό όλοι εδώ μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω την παρένθεση αυτή με μια ευχή. Την κλείνω λοιπόν την ευχή που είπα και προχθές. Μια ευχή. Κανείς δεν ζήτησε από τον Ιρκο Ρωμανό δήλωση φρονημάτων. Άλλο θέμα είναι αν τη μετάνοια του για την πράξη για την οποία κρατείται και όχι για τις απόψεις του, όχι για τις απόψεις του, θα την ευχόμασταν όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη και στις δεύτερες ευκαιρίες. Εύχομαι έστω και τώρα ο Νίκος Ρωμανός, όποια και αν είναι η στόχευσή του για το μέλλον, όποια και αν είναι τα όνειρά του, ό,τι και αν επιθυμεί να κάνει, ακόμα και αν αυτό είναι να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μισώντας το κράτος, μισώντας το σύστημα, ακόμα και εμένα προσωπικά, να συνειδητοποιήσει ότι αυτά μπορεί να τα πράξει μόνο ζωντανός και υγιής. Πιστεύω πως το ίδιο επιθυμούν όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι και γι' αυτό εύχομαι από καρδιάς, το λέω αυτό από καρδιάς, να αναθεωρήσει την απόφασή του και να σταματήσει την απεργία. Ταυτόχρονα εύχομαι να πάψουν οι επιτίδιοι να κυνηγούν μικροσκοπιμότητες και πρόσκαιρα κέρδη στην πλάτη ενός νέου ανθρώπου, σεβόμενοι το ύψος του αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. Τώρα να πω για την... Κυρία Κατριβάνου, εγώ δεν σας διάκοψα. Έχετε μια μανία να διακόπτετε και ενώ παλιά είχατε και ουσία, τώρα διακόπτετε χωρίς... Μα δεν τελείωσα. Αυτά πάνω από τώρα. Γιατί διακόπτετε? Λοιπόν, το θέμα των τροπολογιών τώρα, των τροπολογιών στην τροπολογία, των προτάσεων. Είπαμε να περάσει η ηλεκτρονική επιτήρηση. Το σύστημα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, όπως ξέρετε, καθυστέρησε πράγματι, και το έχω πει κατ' επανάληψη, όχι η ποιότητα του Υπουργείου, ενώ για τα βραχιολάκια. Αλλά διότι οι εταιρείες οι οποίες αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό προσέφεραν δικαιοσύνη. Πριν 7 μέρες βγήκε η απόφαση και έχω ήδη υπογράψει τη σύμβαση για να προχωρήσουμε. Προβλέπω ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Παρακάλεσα τους αρμόδιους της εταιρείας να επισπεύσουν για να μπορέσουν να καλυφθούν πολλές περιπτώσεις και αν συντρέχουν και οι περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να αναφέρομαι ειδικά, σε οποιονδήποτε κρατούμενο, είτε είναι κατάδικος ή υπόδικος, να τύχει αυτού του ευεργετήματος. Το οποίο είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της προσωρινής κράτησης, της προφυλάκησης και των περιοριστικών όρων. Δηλαδή δίδεται μόνο όταν απορρίπτεται η αίτηση για προσωρινή κράτηση και είναι μέσα, να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματά του ή οποιοδήποτε άλλος να βγαίνει έξω με το βραχιολάκι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το τρέξουμε. Παρακάλεσα να το τρέξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα για την τροπολογία της ΔΜΑΤ. Βέβαια οι δύο τροπολογίες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, έτσι. Έχουν σαφέστατη διαφοροποίηση, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη μία να υποκαθιστά τα δικαστικά όργανα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα ακυρώσω μία απόφαση δικαστική, ένα βούλευμα? Για σκεφτείτε το λίγο. Μην ζητάμε λέτε αδύνατη. Και σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό? Θέλετε να σας πω σε περίληψη τι συμβαίνει στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το ίδιο σύστημα? Μπορεί, ακούστε να δείτε. Τι ισχύει σήμερα σε όλη την Ευρώπη?
Μάλτα, Ρουμανία, Λιθουανία έχουν το δικαίωμα να πάρουν εκπαιδευτική άδεια, αλλά προσέξτε, εφόσον μιλάμε για κρατούμενος υπόδικος ή κατάδικος, όπως εδώ, για να μορφωθούν. Αλλά μόνον εφόσον έχουν εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους και έχει γίνει εκτίμηση κινδύνου. Εμείς δεν το βάζουμε αυτό. Είναι ακόμα πιο καλό το σύστημά μας. Σε ορισμένες χώρες παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης κρατουμένων μέσα από φυλακές. Στις φυλακές μέσω υπολογιστή. Ακόμη και με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ούτε ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Καταλωνία στην Ισπανία. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει ολόκληρη η Ισπανία, αλλά αυτό που ψάξαμε από όλες τις χώρες είναι αυτό. Οι κρατούμενοι στη Σουηδία έχουν δυνατότητα πρόσβασης από τη φυλακή σε τουλάχιστον πολλούς τομείς εκπαίδευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόγραμμα εκπαίδευσης φυλακές υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Οι κρατούμενοι δεν παίρνουν άδειες ποτέ για να παρακολουθήσουν μαθήματα, αλλά υπάρχουν επισκέπτες καθηγητές οι οποίες τους βοηθούν στην εκπαίδευσή τους. Δεν θα πω για τα μαθήματα και τα εργαστήρια που είναι πρακτικά και μπορούν κάλλιστα σύμφωνα με τον κανονισμό της σχολής, γιατί το έχουμε ψάξει το θέμα και μελετήσει, να αντί εργαστήρια να γίνονται εργασίες. Το 65% πέρυσι των μαθητών της σχολής αυτής αντί εργαστήρια έκανε εργασίες πάνω στα θέματα που υπάρχει. Τώρα όσον αφορά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν λέω ότι με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε σε μερικά σημεία, όχι σε όλα, να ήταν σωστή, αλλά τα καλύπτουμε εμείς με τα βραχιολάκια. Αλλά θέλω να σας προβληματίσει. Ένας υπόδικος για τα δικήματα των άρθρων 187 και 187α, δηλαδή εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση. Λέμε θεωρητικά, δεν αναφέρομαι σε κανέναν συγκεκριμένο. Γιατί αν μπει μια διάταξη, δεν θα ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής με κατοίκο προορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Άρα με το να δοθεί άδεια καταργείται εμέσως το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή με παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στα όργανα δικαστικής, κατάλυση του κράτους δικαίου. Αυτό μου λέτε. Η εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως αδικήματος. Το λέτε εκεί. Δεν μπορεί να είναι. Η χορήγηση πρέπει να εξαρτάται από την κρίση του αρμοδίου οργάνου. Και σας ανέφερα τις αποφάσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών πώς ισχύει. Αίτηση θεραπείας δεν προβλέπεται στο ποινικό δίκαιο. Αντίθετα, απαγορεύεται. Η χορήγηση. Δημήτρη, εγώ λέω το εξής, ότι μπορεί να λυθεί το θέμα. Εφόσον θα γίνει το μάθημα από τη σχολή και σύντομα θα γίνει η ηλεκτρονική επιτήρηση στα βραχιολάκια, πρέπει να πιστεί και ο συγκεκριμένος κρατούμενος από τους γονείς του, από μια ψυχολογική υποστήριξη, δεν ξέρω τι, να το αντιληφθεί αυτό και να το καταλάβει. Ότι είναι θέμα χρόνου να ψηφιστούν να υλοποιηθεί και τα βραχιολάκια. Τα άλλα δεν γίνεται. Είναι πέρα από το δικονομικό μας σύστημα. Είναι κατάλυση όλο το δικονομικό συστήματος και του κράτους δικαίου. Δεν γίνονται αυτά. Τώρα, για αυτό το οποίο διαβάσατε με τους δύο πρώην γενικούς γραμματείς, το καταλαβαίνω κι εγώ. Ωραία, ό,τι λένε τα σπάζουν. Πρόταση δεν έχουν όμως. Γιατί ξέρουν. Δεν θέλω να σας πω τη συζήτηση. Δεν έχουν πρόταση. Λένε πράγματι η ζωή είναι και ποιος το αρνείται. Ποιος εδώ αρνείται ότι η ζωή είναι το ύψος στο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται ή το δικαίωμα στη μόρφωση. Πρόταση είδατε. Εμείς παρά τα αυτά, στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των καταστημάτων κράτησης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε βάλει ένα σύστημα εκπαίδευσης φυλακισμένων στο οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, ώστε να υπάρχουν οι σημειώσεις των καθηγητών και των φοιτητών, τα βιβλία τους που χρειάζονται, να υπάρχει βίντεο το οποίο θα δείχνει τα μαθήματα και τα πειράματα, σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων και βεβαίως εξειδικευμένοι σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους. Τώρα για τις... Να πω λίγα λόγια και για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το έχω αναπτύξει, δεν νομίζω να...